γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Κάλυψε πολύ καλά τα νότα της ομάδας του, διαβλέποντας έγκαιρα το κίνδυνο πριν αρχίσει να δημιουργείται. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Μαουρίσιο θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Υπέροχη κίνηση. Μαουρίσιο. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Για άλλη μια φορά εδώ θα έχουμε στημένη φάση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος σε αυτές τις στημένες φάσεις. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα κολλημένο στο 0. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Το έκανε. Σίγουρα μπορούσε και καλύτερο. Τεράστια ευκαιρία. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του και δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τους οπαδούς του που τους βλέπουμε εδώ πολύ απογοητευμένους. Φακούντο Σάντσες στέλνει την μπάλα μπροστά. Καμαρά. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Τέλος του ημιχρόνου σε ένα μάτς με καλό ρυθμό και με πολύ ενδιαφέρον. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο δεν έβγαλε κάποιο γκολ. Ας ελπίσουμε πως οι παίκτες έχουν κρατήσει τα όμορφα για το δεύτερο. Αλλιώς μπορεί και να αρχίσουμε να χασμουριόμαστε. Βαλμπουένα. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι φαουλ. Νομίζω πως κατάλαβε ότι δεν θα την γλιτώσει. Είναι κίτρινη κάρτα. Αμπτελαουή. Φορτούνης. Κατάφερε και την κράτησε. Ελ Αμπτελαουή. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Χουάν Κάρλος θα λάβει μια τελική προειδοποίηση. Θα πρέπει τώρα να αλλάξει τον τρόπο που παίζει. Κεφαλιά. Αυτό το γκολ έχει τεράστιο ειδικό βάρος. Τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στο όνειρό τους. Και να πεις ότι ήταν αμαρκάριστος. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που έσπασε το 0. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και
έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ξεκινάει η κόντρα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πολύ καλή πάσα. Του έκανε τάκλιν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάλλον είναι πέναλτι. Χωρίς υπερβολή, τα πάντα πλέον εξαρτώνται από ένα σουτ. Και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Ας διαμαρτύρονται όσο θέλουν. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καλά θα κάνουν να αποδεχτούν την απόφαση. Αυτοί οι σπεσιαλίστες πρέπει να έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες προπόνησης σουτάροντας πέναλτι. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα με 2 γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Ο Παναθηναϊκός δείχνει σαν να έχει ξεμείνει από ιδέες, τι να πω. Κάτι θα πρέπει να αλλάξει στον τρόπο που επιτίθεται. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Καμαρά. Και ναι, τον βρήκε Φορτούνης. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν τώρα 3-0 το σκορ. Αν το είχε βάλει, μάλλον θα είχε λήξει το θέμα τώρα. Επιχειρεί τη μακρινή μαλλιά. Μαουρίσιο. Φορτούνης. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Τέτατε, μεγάλη ευκαιρία. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Χασάν βρίσκεται σε θέση offside. Βλέπουμε πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν αλλαγές για να φρεσκάρουν τη σύνθεση του και τη στέλνει προς τα αριστερά. Χουάν Κάρλος. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Δυστυχώς για αυτούς είναι εκτός συνέχειας πλέον. Με μάχη έφτασαν ως τον τελικό αποκλείοντας κάποια μεγάλα ονόματα στον δρόμο. Η καταπληκτική της πορεία όμως λήγει εδώ. Το τελικό στάδιο. Αυτές οι στιγμές είναι οδυνηρές και μένουν χαραγμένες στη μνήμη παιχτών και φιλάθλων. Το τέλος ενός τέτοιου μαραθωνίου, το τρόπαιο έκανε φτερά. Μπορώ να φανταστώ πόσο καταρακωμένο θα είναι το ηθικό τους τώρα. Αυτό το συναίσθημα πραγματικά δεν το εύχομαι σε κανέναν. Εδώ τελειώνει η μετάδοσή μας για απόψε. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Πλέον δεν έχουμε άλλο χρόνο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, όλες οι ομάδες ξεκινούν από τον ίδιο παρονομαστή περίπου. Οι θέσεις και η βαθμοθυρία της περασμένης σεζόν μοιάζουν πια με μακρινό όνειρο. Όμως και φέτος, σιγά σιγά, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις μέτριες και οι μέτριες από τις κακές. Αυτό θα χρειαστεί λίγο καιρό και ως τότε όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Τώρα αρχίζουν όλοι. Φακούντο Σάντσες. Μαουρίσιο. Κουρμπέλης. Πολύ καλό το passing game εδώ. Λούκας κάνει το κλέψιμο. Έξι. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Μπράουν. Μαουρίσιο θα κάνει τη μακρινή παλιά. Τη στέλνει μακριά. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Κουρμπέλης. Ο Παναθηναϊκός ακόμα να κάνει ένα σουτ που θα βρει τέρμα. Φακούντο Σάντσες. Μαουρίσιο. Κουρμπέλης. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της αναμέτρησης. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Βγάζει μια πάσα με μυρογνωμόνιο. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Προχωράει μόνος του. Λούκας. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Σημαδεύει το κέντρο της άμυνας του. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Από ό,τι φαίνεται εδώ, κανείς δεν θέλει. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ενδιαφέρον. Έχουν ξεχάσει το σκοπό του ποδοσφαίρου που είναι το γκολ. Ούτε ένα σούτ δεν επιχείρησαν. Ανύπαρκτο θέαμα. Και είναι το τέλος του ημιχρόνου σε ένα μάτς με καλό ρυθμό και με πολύ ενδιαφέρον.
το μάτς παίζεται και πάλι. Λευκή ισοπαλία έως τώρα. Ας ελπίσουμε να δείξουν άλλο πρόσωπο οι ομάδες στο δεύτερο μέρος. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Κουρμπέλης. Χατζιοβάνης. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μακέντα. Θα ψάξει τον γκολ. Και αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Φανταστικό τελείωμα με ένα απίστευτο γκολ. Αυτό το τελείωμα είναι πράγματι άξιο θαυμασμού. Από τα πιο όμορφα γκολ που έχουμε δει τελευταία, με απευθεία σούτ στον αέρα. Ένα 1-0 το σκορ και το παιχνίδι θα πάρει άλλη τροπή τώρα. Δεν ξέρω αν ακόμα το έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι ότι χάνουν ένα 1-0. Είναι σαν να άφησαν το μυαλό τους ακόμα και κάτω στα βοηθήρια. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Να τι πρέπει να κάνουν στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Συμφωνώ, Χρήστο. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Κουρμπέλης γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μια αλλαγή. Μεγάλη ευκαιρία, θα εξαπολύσει το σουτ. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες.
Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράσει ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Αυτός είναι ο ορισμός της χρυσής αλλαγής. Τι να πω εγώ, σίγουρα διάλεξε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να μπει στο παιχνίδι. Κατά πάσα πιθανότητα σφράγισαν τη νίκη τους τώρα. Ο πίνακας δείχνει 4 επιπλέον λεπτά. Κουρμπέλης. Δεν θα τα καταφέρει εδώ, μπερδεύτηκε μάλλον. Ξεκινάει η κόντρα. Βγαίνουν μπροστά. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Ξεκινούν με κεκτημένη ταχύτητα και βρίζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο προμηνύει τα καλύτερα για το υπόλοιπο της σεζόν. Αυτή ήταν δίκως άλλο μια ξεκάθαρη νίκη. Για όλες τις ομάδες το πρώτο μάτς είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά αυτοί σήμερα έλυσαν το γρίφο με τον καλύτερο τρόπο. Και μετά από αυτό ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τον άλλο σχολιαστή, τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Νομίζω πως αυτό ήταν για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, πέρασα πολύ όμορφα και πάλι.